Σε μεγάλη ημέρα η ΑΕΚ επικράτησε στο στάδιο Νίκος Κούμας της νεοφώτης της Καλαμάτας με 5-1. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν, ισοφάρισαν στο 22 με τον Μπελά τον γκολ που είχε πετύχει στο 17 ο Κετσπάγια, αλλά στη συνέχεια η ανωτερότητα της Ένωσης ήταν εμφανής. Την εικόνα του μάτς μας δίνει τώρα ο Κώστας Καπάταης. Από τον Μαλαδένη κερδίζει ο Τιμούρ Κετσπάγια. Και ξεφεύγει στο σπριντ ο Κετσπάγια. Να η σέντρα, να ο Μπατίστα, η πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 10ο λεπτό της συνάντησης. Έτσι λοιπόν λογικά ο Τιμούρ Κετσπάγια με το πολύ δυνατό σουτ. Όχι όμως και τόσο τεχνικό θα είναι αυτός που θα εκτελέσει. Βορβόκης θα σπρώξει την μπάλα. Σουτάρει ο Κετσπάγια, καλό σουτ, δοκάρει και γκολ. Να λοιπόν που ο Τιμούρ Κετσπάγια σκοράρει στο 17ο λεπτό. Δοκάρει και μέσα. Και ΑΕΚ Καλαμάτα 1-0. Το σουτ από τον Μπελά και η ισοφάριση. Άνοιξε το τείχος για την Ένωση και να που με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με εκτέλεση φάουλ, η Καλαμάτα ισοφαρίζει. 21ο λεπτό, 1-1 με τον γκολ από τον Μπελά. Βλάχος τον Μπατίστα. Παλιά του Μπατίστα, πολύ ωραία στο κοινό χώρο για τον Κωστή. Το σουτ από τον Κωστή και γκολ. Μετά από την θαυμάσια αυτή εναλλαγή του Κωστή με τον Μπατίστα, ο Χρήστος Κωστής θα σκοράρει στο 38ο λεπτό. ΑΕΚ Καλαμάτα 2-1. Σαμπανάτζοβιτς. Είναι μόνος του ο Μπορμπόκης. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Βασίλης Μπορμπόκης. Η τρίπλα και είναι πέναλτι βεβαίως. Είναι ένα καθαρότατο πέναλτι που κερδίζει ο Μπορμπόκης από τον Καλαθανάση. Στην εκτέλεση του πέναλτι ο επανεμφανιζόμενος Βασίλης Δημητριάδης απέναντι στον Κοψαχίλη. Η μπάλα στα δίχτυα. Ο Δημητριάδης επιστρέφει με γκολ. 3-1 η ΑΕΚ στο 19ο λεπτό της επανάληψης με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Δημητριάδη. Το σούτ από τον Μπατίστα, εκπληκτική φάση. Σαμπανάτζοβιτς προς τον Κασάπη. Παλιά για τον Μπατίστα, έρχεται όμως και θα βάλει τον γκολ ο Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς. Για άλλη μια φορά ο Μαυροβούνιος βρίσκει δίχτυα φέτος και κάνει υπόκληση στους οπαδούς της ΑΕΚ. 4-1 η Ένωση στο 32ο της επανάληψης με σκόρερ το Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς. Ανοίγεται ο Τσάρτας, θα κάνει και το σούτ και μπάλα στα δίχτυα, ένα εκπληκτικό γκολ από τον Βασίλη Τσάρτα. Με το αριστερό αυτό σούτ κάνει το 5-1 5 λεπτά πριν τη λήξη και φτάνει τα 6 γκολ στο πρωτάθλημα.